βλέπουμε τη Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου συνοδευόμενη από τον ξάδερφό της Γιώργο Λιάνη. Μάλιστα. Την Τέτη Γεωργαντοπούλου, το τηλέμα από Χιτήρι. Μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό θα είναι περίπου 500 άτομα. Τα μέλη της κυβέρνησης, βεβαίως τα μέλη της οικογένειας πρώτα απ' όλα, εδώ είμαι στη Στία Σημαία, και από εκεί και πέρα οι ξένες αντιπροσωπείες. Φτάνει πια στο Μητρόπολη ο κ. Στεφανόπουλος, χειροκροτείται και αυτός. Πατέρα, άκουσες τα νέα. Τρεις μέρες τώρα, εδώ στην Αθήνα, στην κοιτίδα του πολιτισμού, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, λαός έρχεται από παντού, από τη Θράκη και τη Μακεδονία, από την άκρη του Αιγαίου μέχρι τα Επτάνησα, από τις βουνοκορφές της Ηπείρου μέχρι τις πανέμορφες ακρογιαλιές της Πελοποννήσου, της ηρωικής Κρήτης, της μαρτυρικής Κύπρου. Έρχεται από τη μακρινή ξενιτιά. Έρχονται με πλοία, με αεροπλάνα, με κάθε τρόπο, πεζοί, ακόμα και σε αναπηρικές καρέκλες. Ηλικιωμένοι, σαν τις αιωνόβιες ελιές, και νέοι, σαν την αυγή. Όλοι αυτοί έρχονται, πατέρα, για να τιμήσουν ένα σπουδαίο άνθρωπο, όπως λένε, τον άνθρωπο που τους βοήθησε, τον άνθρωπο που αγάπησαν. Άκουσες, πατέρα, τα νέα. Εδώ στους δρόμους της Αθήνας και κατά πως λέγουν σε όλη τη γη, ο κόσμος μιλάει για έναν άνθρωπο. Οι χιλιάδες φωνές θα συνεχίσουν μαζί αυτό το περήφανο ταξίδι της Ιθάκης. Πατέρα, θέλουμε να σου μιλήσουμε. Προσπαθώ, πατέρα, θα τα καταφέρω. Θέλουμε να σου μιλήσουμε με τον ίδιο τρόπο όπως κάθε φορά που συνέβαινε κάτι σημαντικό. Τα νέα είναι τα εξής. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης, ο πατέρας μας. Ο πατέρας μας έφυγε. Και θέλουμε να σου πούμε κάτι ακόμα. Σε αγαπάμε. Σε αγαπάμε. Όλοι που μαζευτήκαμε εδώ σε αγαπάμε. Όλοι μας ορφανέψαμε. Γεια σου, πατέρα. Η μπάντα της ΣΔΑ που τεανίζει.